Ήταν λίγο μετά τις 5 το πρωί όταν ο Μανώλης Καντάρης, γεμάτος χαρά, έφευγε από το διαμέρισμά του προκειμένου να πάρει το αυτοκίνητο από το πάρκινγκ και να πάει με τη σύζυγό του στο μαιευτήριο. Η στιγμή που θα γεννιόταν το δεύτερο παιδί του πλησίαζε. Στα χέρια του κρατούσε μία τσάντα που περιείχε και μία κάμερα για να καταγράψει το χαρμόσυνο γεγονός. Λίγο πριν φτάσει στην οδό Ιουλιανού, όπου είχε σταθμευμένο το όχημά του, βλέπει τρεις άνδρες επί της 3ης Σεπτεμβρίου. Η απόσταση από το σπίτι του ήταν μόλις 150 μέτρα. Όταν τους πλησίασε, σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις άγνωστοι του επιτέθηκαν προκειμένου να του αρπάξουν το τσαντάκι. 5,5 ώρα καθάριζα εκεί στην Ηπείρου 8 έξω στο πεζοδρόμιο. Και μετά βγήκε ένας αλλοδαπός, έκανα μου αμπέτη με τον αλλοδαπό. Και ακούω μια φωνή μεγάλη, τρομερή φωνή από εδώ, πίσω από τον πρίπτο αυτού. Και μου λέει ο αλλοδαπός, τι είναι εκείνη η φωνή. Κάποιος μεθυσμένος ανάγκη, αλλά και τον γούρια σταματή τον έσαζανε. Ο άτυχος 44χρονος είναι άγνωστο αν πρόλαβε να αντιδράσει. Οι δράστες του επιτέθηκαν με μαχαίρι χτυπώντας τον σε διάφορα σημεία του σώματός του. Περίοικοι που άκουσαν τις φωνές του άτυχου άνδρα, καθώς η 3η Σεπτεμβρίου είναι κεντρικότατος δρόμος και όχι κανένα στενάκι, βγήκαν στα παράθυρα. 5,5 με 6 παρα 20 ακούσαμε φασαρία, γιατί ήδη είχαμε εμείς στην πολυκατοικία πρόβλημα με τους ξένους και όλα αυτά και είμαστε ξύπνοι στην πολυκατοικία. Ακούσαμε φωνές, ακούσαμε φασαρία και όλα αυτά. Βγήκαμε έξω, γιατί ήμουν ακριβώς στη γωνία ακριβώς. Βγήκαμε έξω, είδαμε το παλικάρι που φώναζε έτσι, και κάποιους που τρέχανε. Τώρα μέχρι να κατέβουμε κάτω είχαν εξαφανιστεί. Το αποτέλεσμα ήταν να τραπούν οι άγνωστοι σε φυγή. Μέχρι να κατέβουμε κάτω, μέχρι που μαζεύτηκε ο κόσμος εδώ πέρα, απλά είδαμε το παλικάρι το οποίο ήταν κάτω πεσμένο. Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, οι δράστες ήταν αλλοδαποί. Μέσα σε 5 λεπτά ήρθε η αστυνομία μεν, αλλά το κάνει τι, το παλικάρι έφυγε. Το παλικάρι δεν πρόλαβε να πει ότι ήταν η γυναίκα του πάνω, τίποτα. Δεν το προλάβαμε το παλικάρι ζωντανό. Εν τω μεταξύ, σύζυγός του μαζί με τη μητέρα της που περίμενε το 44χρονο για να πάνε στο μαιευτήριο είχαν κατεβεί στο δρόμο έξω από το σπίτι και τον περίμεναν. Η εικόνα που αντίκρισαν τις πάγωσε. Ο άνδρας της ήταν νεκρός, ενώ κάτοικοι της περιοχής είχαν μαζευτεί γύρω του και ήδη είχαν καλέσει την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Όμως ήταν ήδη πολύ αργά. Περνούσε εδώ στη γειτονία, λέγαμε καλημέρα, τίποτα παραπάνω. Οικογενειάρχης. Είχε ένα παιδάκι λίγο μεγαλύτερο, η γυναίκα του έτοιμη να γεννήσει. Αυτό. Πώς αισθάνθηκατε μόλις μάθατε τραγικό? Συναχωρήθηκε όλη η γειτονιά, μάλιστα. Εδώ μένουμε κι εμείς, εδώ έχουμε επιχειρήσεις. Τι μάθατε? Βγήκε ο άνθρωπος στο σπίτι του να πάει πού? Να πάει να πάρει τα μάξι για να πάει τη γυναίκα του στο μαιευτήριο. Με την τσάντα του, με τα ρούχα του μωρού. Και τι άλλο είχε στη τσάντα? Στη συνέχεια, σύζυγός του μεταφέρθηκε σε μαιευτήριο και λίγη ώρα αργότερα γέννησε ένα υγιές το μωράκι. Ένα μωράκι που δεν πρόλαβε ποτέ να δει τον πατέρα του. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει τους δράστες και ήδη οι άνδρες αστυνομίας αναλύουν καρέ-καρέ το υλικό προκειμένου να φτάσουν στη σύλληψη των δραστών.